Και άλλος, γιατί αυτή το έχει σκηνοθετήσει και μάλιστα πάει για Όσκαρ και θα έκανε την πρεμιέρα στην Ευρώπη, στο Βερολίνο, και είχαμε κανονίσει να έρθει και εδώ, στο Μαραθώνα. Μας ζήτησε να κάνει την προβολή εδώ, γιατί είναι αθλητικού περιεχομένου. Έχεις επαφές εσύ με τον Αντζελίνο? Με τον άντρα της. Μπράβο. Αγαπάνε πολύ την Ελλάδα, παιδιά, στο Hollywood, και είναι απλό. Είναι εύκολο. Έρχονται από μόνοι τους οι άνθρωποι, οπότε λέμε να του εκμεταλλευτούμε λίγο. Θα σα πω ότι αυτά δεν σας προτείνει να κάνετε δωρεά τη λιμουζίνα σας στο Δήμο. Ναι, εγώ έχω τρεις. Οπότε οι δύο είναι αλεξίσφαιρες. Προσωπικές, έτσι κάνω. Ναι, εντάξει, οικογένειά μου δεν είναι. Οπότε τι να κάθουν και να σαπίζουν. Του είπα, πάρτε αν θέλετε μία. Άμα έρθει κανένα άνθρωπο τη προκοπή, μην πάτε να το πάρετε με το ανατρεπόμενο. Τώρα το... Θέλω να πω τη λίγο την άποψή σα. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπο που ασχολείται με το θέατρο του και κάνει προσπάθεια? Εγώ νομίζω ότι ο καθένα έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι γουστάρει και το κοινό κρίνει. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει θέμα, ναι. Με την τηλεόραση θα ξανασχοληθείτε στο μέλλον? Όχι, όχι. Μόνο αν έχει σχέση με το Μαραθώνιο. Εγώ κάνω τα πάντα σε καλή τιμή και δεν συχαίνομαι για το Μαραθώνιο. Ακόμα και τηλεόραση.